Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 7 Ιουλίου, και να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Αυξήσεις μισθών στο δημόσιο, πρόσθετο φορολόγητο 1.000 ευρώ, μειώσεις ένφυα στήριξη στους συνταξιούχους για το 2024 που είχε υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση, αλλά και μέτρα άμεσης εφαρμογής που θα αρχίσουν από τον ερχόμενο Αύγουστο, ήδη να γίνονται στητές στην τσέπη για εκατομμύρια νοικοκυριά, περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις οικονομικές παροχές της νέας κυβέρνησης. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά και στους νέους, ενώ αυξήσεις θα δουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα αλλά και οι συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2024 έρχεται νέα αύξηση στις συντάξεις κατά τουλάχιστον 3% και παράλληλα ξεκινάει η εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου στο δημόσιο με οριζόντιες αλλά και στοχευμένες αυξήσεις σε όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει εκτός από οριζόντια αύξηση ειδική έμφαση σε όσους έχουν θέσεις ευθύνης, τιματάρχες, διευθυντές. Ταυτόχρονα στηρίζουμε, είπε, δημοσίους υπαλλήλους με οικογένεια, καθώς αυξάνουμε οικογενειακά επιδόματα από 20 έως 50 ευρώ. Συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Στο νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων θα υπάρξει αύξηση 50 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους, αύξηση 20 ευρώ έως 50 ευρώ στο επίδομα τέκνων και αύξηση τουλάχιστον 50 ευρώ στο επίδομα θέσης. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, συνεχίζεται η εφάπαξ ενίσχυση με προσωπική διαφορά με επίδομα 200 έως 300 ευρώ. Επίσης, όσοι συνταξιούχοι θέλουν να εργάζονται δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%, ενώ για όλους θα υπάρχει αύξηση συν 3% από 1η-1η του 2024. Επέκταση παράλληλα του Market Pass για τους επόμενους μήνες. Νέα μείωση του ένφια κατά 10% για τα ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές ακίνητα. Πρόσθετη έκπτωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Συνέχιση της εφάπαξ ενίσχυσης στο τέλος του 2023, όσων συνεχίζουν να πλήττονται από την προσωπική διαφορά κατρούγκαλου. Όσοι από τους συνταξιούχους εργάζονται δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοινώσεις τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όσο και τους δημόσιους υπάλληλους και παρουσίασε και τα μέτρα στήριξης των νέων και για την παιδεία. Σαλίδα η οποία χωρίζει την αμοιβή ενός νεοπροσλαμβανόμενου δημοσίου υπαλλήλου από αυτήν του Γενικού Διευθυντή είναι η μικρότερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να ανταμείξουμε καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους μας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς βάσει του επιτελικού κράτους τους αναθέτουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα όμως στηρίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν οικογένεια, αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα από 20 έως 50 ευρώ. Ο Υπουργός θα δώσει και περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό σημαίνει για έναν δημόσιο υπάλληλο σε θέσεις ευθύνης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει παιδί, μια σημαντικότατη αύξηση πια από 1η-1η του 2024. Και αυτές οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν και τρεις ακόμα ελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Συνοπτικά, το Εθνικό Σχέδιο για την Ελλάδα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός του 2027 έχει ως εξής: ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και προώρη αποπληρωμή διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου έως το τέλος του 2023. Λογικά πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ κάτω από το 140% έως το 2027. Υποχώρηση της ανεργίας στο 8% έως το 2027, αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ, μείωση των ανισοτήτων και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο 2027. Μέχρι το 2027 το 90% των περίπου 4.500 διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου θα έχουν ψηφιοποιηθεί. Εκκίνηση συνταγματικής αναθεώρησης από προτείνουσα Βουλή το 2025. Αναβάθμιση αμυντικών εξοπλισμών με 24 μαχητικά Ραφάλ. Αναβάθμιση 83 F-16 σε Viper. Απόκτηση 3 φρεγατών Μπελαρά. Προμήθεια των ελληνικών F-35. Δηλώσεις έκανε σήμερα επί των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ΔΕΠ Μαγνησίας, Νίκος Αθανασάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ενισχύει με πράξεις την κοινωνία. Στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στα όσα εξήγηλε για την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Άστρο ο πρόεδρος της ΔΕΠ Μαγνησίας κ. Αθανασάκης. Χθες είχαμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας. Το πλάνο της τετραετίας έχει αρχίσει δυναμικά.
οι βασικές στοιχές του προγράμματος που είχαμε εξαγγείλει και προεκλογικά είναι η αύξηση των μισθών και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, και θα έχουμε και αυξήσεις στους δημόσιους υπάλληλους από 1η-1η του 2024. Δεύτερον, προτεραιότητα μεγάλη στο ΕΣΥ. Θα έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που μας αρμόζει, ξέρουν τις παθογένειες και θα προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε. Και μετά συνεχίζουμε να θωρακίζουμε με το πρόγραμμα εξοπλισμών την αμυντική μας ασπίδα, και βέβαια δίνοντας έμφαση και στους συνταξιούχους, που θα δοθεί πάλι η εφάπαξ επιχορήγηση σε αυτούς που έχουν αδικηθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και γενικά το βλέμμα μας είναι στην ανάπτυξη, είναι στην αύξηση του ΑΕΠ που θα είναι και το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας μας θα είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θα μας δώσει και την ελπίδα πως μέχρι το 2023 θα έχουμε πάει στην επενδυτική βαθμίδα, που σημαίνει πιο πολύ και πιο εύκολο χρήμα για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, και αυτό θα φανεί στους επόμενους μήνες. Ο κ. Αθανασάκης συμπληρώσε ότι η Νέα Δημοκρατία με έργα, πράξεις και όχι λόγια θέτει ως προμετωπίδα την ενίσχυση των χαμηλότερων κοινωνικά εισοδημάτων και στηρίζει την κοινωνία. Σειρά δράσεων περιλαμβάνει το σχέδιο για την αντιπυρική περίοδο που παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που επισκέφθηκε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο έχει προχωρήσει και υλοποιηθεί ένας πολύ μεθοδικός σχεδιασμός με περισσότερα εναέρια μέσα και περισσότερες δράσεις πρόληψης. Το πλήρες σχέδιο για τη φετινή αντιπυρική περίοδο παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα και από την ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου, έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις πρόληψης σε επίπεδο Δήμων, ενώ έχει αυξηθεί το δυναμικό της πυροσβεστικής τόσο σε προσωπικό όσο και σε διαθέσιμα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος για το 2023 αποτελείται από 16.580 πυροσβέστριες και πυροσβέστες. Εξ αυτών, 14.040 αποτελούν δύναμη πυρόσβεσης και συγκεκριμένα ρυθμούσε 8.784 μόνιμο προσωπικό, 2.325 πεντετούς υποχρέωσης και 500 δασοκομάντος, παράλληλα 2.436 εποχικούς πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά τα επίγεια και τα αέρια μέσα, ο αριθμός τους παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα φέτος η πυροσβεστική έχει στη διάθεσή της 3.654 οχήματα, όταν το 2022 είχε 3.410. Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα, στις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής μπορούν να συνδράμουν μέχρι 89 αεροσκάφη. Το 2022 πετούσαν 83 εναέρια, το 2021 αριθμούσαν 76, ενώ το 2019 ήταν διαθέσιμα 61. Παράλληλα, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία για το 2023 αποτυπώνεται μείωση στις αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν προκληθεί σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2022. Ειδικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα 922 πυρκαγιές, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν προκληθεί 1.716 πυρκαγιές. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα προμηθευτούμε καινούργια αεροσκάφη, καινούργια ελικόπτερα, πολλά καινούργια μέσα και το πυροσβεστικό σώμα, και αυτή είναι μια αναγκαία επένδυση την οποία επιβάλλεται να κάνουμε, καθώς πρώτο μας βέλημα είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας, αλλά φυσικά και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε, με περισσότερα εναέρια μέσα, με περισσότερες δράσεις πρόληψης. Να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό και να ζητήσω έστω και τώρα την απαραίτητη συνεργασία όλων των Δήμων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του συντονισμού ο οποίος έχει δρομολογηθεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου. Το Πρωθυπουργό πάντως υποδέχθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Εκεί, μεταξύ των άλλων υφυπουργών, ήταν και ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος από τη Μαγνησία. Παράλληλα, και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου. Συναγερμό είχαμε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Ανάβρου στο Βόλο, καθώς κινδύνεψε με πνιγμό
γυναίκα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες που κολυμπούσε σήμερα στις 4 το απόγευμα στην παραλία του Ανάβρου στο Βόλο, κινδύνευσε με πνιγμό και σώθηκε χάρη στην επέμβαση των λουωμένων αλλά και ένα βαγοσώστη. Η γυναίκα είχε πιει νερό και αισθάνθηκε δαθυσία. Ευτυχώς έγινε αντιληπτή από λουωμένους. Με τη βοήθεια ένα βαγοσώστη ανασύρθηκε στην ακτή και της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες αλλά και οξυγόνο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την γυναίκα άτομο με ειδικές ανάγκες στις 5 το απόγευμα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο του Βόλου έχοντας τις αισθήσεις της. Δυστυχώς, ωστόσο, τραγική κατάληξη είχε μια άλλη γυναίκα που κολυμπούσε στην Φιώτιδα, σε παραλία, όταν 56χρονος πήγε να την σώσει και πνίγηκε κι αυτός. Αδιανόητη τραγωδία σήμερα το πρωί στις Ράχες Φθιώτιδα στο λιμάνι, όταν ένας άντρας έπεσε στο νερό, έτσι ώστε να σώσει μια γυναίκα από πνιγμό, αλλά κατέληξε κι αυτός. Την ίδια ώρα, καθημερινά, πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών χάνουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Πάγωσαν πάντως όλοι το πρωί, σήμερα, στο λιμάνι της Ράχιας, όταν μια γυναίκα που κολυμπούσε άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας 50χρονος άνδρας βούτυξε στο νερό για να τη βοηθήσει. Όμως, όχι μόνο δεν κατάφερε να τη σώσει, αλλά δυστυχώς πνίγηκε και αυτός, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά. Τόσο η άτυχη γυναίκα, όσο και ο 50χρονος, προσπάθησαν να κατηθούν στην επιφάνεια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο σημείο έσπευσε τόσο ιδιωτικό σκάφος, όσο και περιπολικό όχημα του λιμενικού, έτσι ώστε να ανασύρουν τις ορούς. Εν τω μεταξύ, εξηλουόμενοι έχασαν τη ζωή τους χτες Πέμπτη σε διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που καταδεικνύει ένα τεράστιο πρόβλημα για τις θάλασσες. Δώρο ζωής στη γυναίκα της ζωής του έκανε ένας 55χρονος άνδρας που αποφάσισε να δωρήσει τον εχθρό του και ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες αλλά και τις απαραίτητες εξετάσεις για την ολοκλήρωση. Μήνυμα ανθρωπιάς από ζευγάρι στο Βόλο που αγγίζει όλη την κοινωνία. Πρόκειται για ένα 55χρονο, ο οποίος αποφάσισε να δωρήσει τον νεφρό του στη 45χρονη αγαπημένη του σύζυγο. Η μεταμόσχευση νεφρού αναμένεται να γίνει στις αρχές φθινοπόρου. Δότης και λήπτρια το συγκεκριμένο διάστημα υποβάλλονται σε δικές εξετάσεις, προκειμένου στη συνέχεια να είναι όλα έτοιμα για την επέμβαση. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ναι, όντως, τέτοια είναι ευχάριστα τα γεγονότα. Είναι σε διαδικασία εξετάσεων. Τώρα το καλοκαίρι, κύριε Παντίδη, εντάξει, από ζώντα δότη. Μόνο αν είναι πολύ επίγονοι να αποφεύγονται χειρουργία, γι' αυτό είπαμε Σεπτέμβριο με επόμενο πρώτο το Θεό θα πάνε όλα καλά. Γιατί αν είναι αποκτωματικό δότη, δεν το συζητάμε, γίνονται τα χειρουργία. Αλλά τώρα πρόσφατα, εχθές ή προχθές ένα παιδάκι, να είναι γυρί γονείς να το θυμάται, μας συλληπιτήρια να πούμε στη Θεσσαλονίκη, έδωσε τα όργανα, σωθήκαν 4 συνάνθρωποι μας, έγιναν οι μεταμοσχεύσεις. Ναι, όντως, ναι, ναι, η σύζυγος ήταν ξανά στην αιμοκάθαρση. Στη μεταμοσχευμένη έχασε το μόσχευμα, οπότε ξαναμπήκε στο διαδικασία αιμοκάθαρης, οπότε αποφάσισε ο σύζυγος να δώσει το μόσχευμα, το ένα νεφρό. Είναι μόνο τα νεφρά, είναι και οι γεροτεηδείς, πολλοί που δεν βλέπουν, οι καρδιές, πνεύμονες, όλοι αυτοί περιμένουν. Αλλά με τον πλήσον, η πλειοψηφία των λεπτών που περιμένουν 10 και 12 χρόνια είναι αιμοκαθρώμοι, είναι υγροπαθείς. Μάλιστα. Ναι. Καλώς. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στην έλλειψη των δεδεάς οργάνων. Ελπίζω όσοι μας ακούνε, παρόλο που είμαστε δωρητές οργάνων, πρέπει να παίρνουμε την γενική απόφαση όταν διαπιστωθεί κεφαλικός θάνατος. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αυτά πρέπει το ΕΟΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχέσεως και το Υπουργείο Υγείας, τώρα ο καινούριος υπουργός, να σκύψουν κάτω και να πάρουν αποφάσεις για τις ΜΕΤ. Όταν δεν υπάρχει προσωπικό, δεν δακτυλοδοτούνται γιατροί. Πάρουν παράδειγμα το νοσοκομείο μας. Έχουν μείνει μισοί γιατροί εδώ και τα τελευταία πενταετία. Έχουν γίνει προσλήψεις. Μην πάμε και στο ΕΦΚΑ που έχουν πάει 6 χιλιάδια όλα τα γραφεία και πάνε σε τάξεις πίσω. Στη λίστα πάντως αναμονής για ένα μόσχευμα βρίσκονται αυτή τη στιγμή 60 άνθρωποι στο νομό Μαγνησίας. Συνολικά 270 νευροπαθείς πραγματοποιούν αιμοκαθάρσεις ή περιτοναϊκή κάθαρση. Χωρίς καλοκαιρινές διακοπές θα μείνουν και φέτος οι συνταξιούχοι της Λάρισας, καθώς όπως δηλώνουν τα χρήματα της σύνταξής τους δεν επαρκούν ούτε για ολιγοήμερες διακοπές. Άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς διακοπές θα είναι το φετινό για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς με την πενιχρή σύνταξή τους, όπως δηλώνουν, αδυνατούν έστω και για ολιγοήμερες διακοπές. Οι συνταξιούχοι, το έχουμε πει και άλλη φορά, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Τα κυριότερα είναι η ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, αέριο κτλ. Και τώρα πολλοί ρωτάνε, ας πούμε, με τις διακοπές και τα λοιπά, όλη αυτή την κουβέντα που κάνω εγώ προσωπικά με συναδέλφους, όλοι είναι κουμπωμένοι.
Από τη στιγμή που κόψανε τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο ήταν ένα εργαλείο το οποίο με κατακτήσαμε, αγώνισε με συνταξιούχο αυτό και το κόψανε, τώρα αυτά τα 150 ευρώ που δίνουν κοινωνικό τουρισμό για όλους, δεν μπορείς να πας στην Εδιψώ, φτάνε τα εισιτήρια που πας για να γυρίζεις. Όχι να πας να νοικιάσεις ξενοδοχείο, να πληρώσεις την πανέρα κτλ. Επομένως για τους συνταξιούχους είναι δύσκολο από όλες τις πλευρές, από την ακρίβεια που είπα και νωρίτερα και από την παραθέρεση. Τώρα όσοι έχουμε χωριά και είμαστε από χωριά, θα πάμε καθένα στα χωριά ή κάποιος ας πούμε έφτιαξε ένα σπιτάκι στα παράλια εδώ κοντά. Λογικό είναι να πάει για να τη βγάλει πιο φθηνά και με την οικογένειά του. Οι συνταξιούχοι πάντως ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποίησεις από το ερχόμενο φθινόπωρο. Τα προβλήματα συνεχίζονται, οι εκλογές τελειώσανε. Εμείς ετοιμαζόμαστε, η Ομοσπονδία μας έκανε προχθές διοικητικό συμβούλιο. Μετά αυτό το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε πάλι να συνεδριάζουν τα όργανα μας, τα σωματεία κτλ. Και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Γιατί οι αυξήσεις που δώσανε, να πω από το παράδειγμα, εγώ πήρα 1,42 την ημέρα. Το 1,42 δεν καλύπτει ούτε την αύξηση ένα είδος, του τυρί, ας πούμε, ξέρω, του γάλα ή τα λοιπά. Όλα τα είδη διατροφής έχουν ανέβει στο κατακόρυφο. Δηλαδή τα 42 ευρώ το μήνα είναι μηδέν. Επομένως, εμείς τα διεκδικούμε όλα. Εγώ χάνω σαν μικροσυνταξιούχος 2,380 το χρόνο. Από 13η ή 14η σύνταξη. Άλλοι συνάδελφοι χάνουν και 6.000 και 7.000, πολλά τα λεφτά. Επομένως δεν τα χαρίζουμε, είναι πληρωμένα, είναι δικά μας λεφτά. Και εμείς να κουκουρεύονται ότι δίνουν αυξήσεις στους συνταξιούχους, αυτό η ίδια ζωή το απορρίπτει, ας πούμε. Επομένως ο αγώνας θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο με όλες τις διεκδικήσεις που είχαμε και νωρίτερα και θα παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή των συνταξιούχων, έχουμε υποχρέωση στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Οι συνταξιούχοι, όπως δηλώνουν από τότε που έχουν διακόψει το πρόγραμμα δωρεάν διακοπών για τους ίδιους, από τότε έχουν και να πάνε καλοκαιρινές διακοπές. Μια συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε η οικογένεια του 20χρονου Βολιώτη που επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Ο νεαρός Γεράσιμος νοσηλευόταν επί 120 μέρες στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ πλέον μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Ονόβερο. Οι γονείς του ευχαριστούν γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό τους αυτούς τους δύσκολους μήνες. Πάνω από 4 μήνες έχουν περάσει από το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συγγενείς των 57 νεκρών αλλά και οι επιζώντες της τραγωδίας μάχονται να διατηρήσουν το θέμα στην επικαιρότητα ζητώντας παράλληλα δικαίωση. Στη συγκλονιστική νέα επιστολή της οικογένειας του Γεράσιμου, οι γονείς αναφέρουν ότι με τη βοήθεια του κυρίου Ιησού Χριστού, της υπηρεαγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων αλλά και με τη συμβολή της ιατρικής ομάδας θα κερδίσει τη μάχη για την επιβίωση και τη θεραπεία του. Η επιστολή διδάσκει ήθος και μεγαλείο ψυχής και συμπυκνώνει όλο τον αθέατο αγώνα ζωής και θανάτου αυτής της πονεμένης οικογένειας όλο αυτόν τον καιρό. Παράλληλα, απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς όλους τους γιατρούς αλλά και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας που έπεσαν πάνω από τον Ιάσονα. Κάνουν λόγο για θεάρεστο έργο και του αγώνα που δόθηκε από όλους τους υγειονομικούς συντελεστές για να κρατηθεί στη ζωή ο Γεράσιμος, χρήζουν ευγνωμοσύνης από πλευράς τους. Ευχαριστούμε παράλληλα, επισημαίνουν τον Ιερό Κλήρο για την αμέριστη βοήθεια που προσέφερε στο Γεράσιμο Ιάσονα. Τους ανώτατους και ανώτερους παράγοντες του ελληνικού κράτους στην περιφέρεια Θεσσαλίας, τους ανθρώπους του ΙΟΠΗ, τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ευχαριστούμε όλους τους συνανθρώπους μας, επισημαίνουν, και παράλληλα τους διασώστες του ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και όλους όσοι ήταν δίπλα. Ευχαριστούμε, συμπληρώνουν, την πολεμική αεροπορία, καθώς η 356 μοίρα τακτικών μεταφορών εκτέλεσε με επιτυχία μια πολύ ιδιαίτερη μεταφορά. Δεν αναφέρονται ονόματα από σεβασμό προς την προσωπικότητα να φέρουν των παραπάνω ανθρώπων, αλλά αυτό δεν αλλάζει το παραμικρό. Το έργο που επιτέλεσαν και τη βοήθεια που προσέφεραν. Σας ευγνωμονούμε. Καταλήγουν από την οικογένεια του Ιάσονα. Στη Βουλή τώρα κατατέθηκε δικογραφία κατά του Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη, αλλά ακόμη και 3 μηνύσεις για πρώην υπουργούς. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και άλλων 5 πρώην υπουργών και υφυπουργών, έπειτα από μήνυση γυναίκας που επέζησε από το δυστύχημα στα Τέμπη. Η επιζήσας από το δυστύχημα στα Τέμπη έκανε μήνυση στον Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος για πράξεις και παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν στο δυστύχημα. Στη Βουλή διαβιβάστηκαν και άλλες 3 δικογραφίες. Κατά του πρώην Υπουργού Υγείας Στάνου Πλευρή για παράβαση καθήκοντος έπειτα από μήνυση πολίτη, επειδή δεν δόθηκε αναρωτική άδεια στη σύζυγό του. Κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκαρακά και του πρώην Υπουργού Υγείας Στάνου Πλευρή για παράβαση καθήκοντος έπειτα από μήνυση του ΠΑΚΟΕ για την ύπαρξη εντερόκοκων άνω του επιτρεπόμενου ορίου σε νερά της παραλίας της Βουλιαγμένης.
κατά των πρώην Υπουργών κυρίων Αυγενάκη, Θεόδωρου Σκυλακάκη και Απόστολου Βεσιρόπουλου από την κίνηση ελευθέρων ποδοσφαιριστών για τη χρηματοδότηση των ΠΑΕ μέσω στοιχήματος. Αντιμέτωπος με μία γέλη λύκων ήρθε πριν από δύο μέρες ένας κυνηγός στον πεντελεό του Αλμυρού. Ο άνδρας τράβηξε σε βίντεο τους 15 λύκους που έδειχναν ανενόχλητοι από την ανθρώπινη παρουσία, ενώ μάλιστα φαίνεται να τους σφυρίζει και εκείνοι να τον κοιτούν και να τρέχουν. Πολλές εμφανίσεις λύκων τα τελευταία χρόνια σε περιοχές στη Μαγνησία. Συγκεκριμένα, γέλη 15 λύκων έκανε πριν από λίγες ημέρες την εμφάνισή της σε αγροτική μυρωινή περιοχή του Πτελεού στο Δήμο Αλμυρού. Έντονη είναι η ανησυχία αγροτών και εκτινοτρόφων στην περιοχή καθώς και κυνηγών. Ο κόσμος της περιοχής ανησυχεί πάντως για το ενδεχόμενο επιθέσεων τόσο σε πρόβατα και κατσίκια, αλλά ακόμη και σε άλλα ζώα, καθώς στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε επίθεση και σε κυνηγόσκυλο. Εμφανίστηκε μια γέλη περίπου 15 λύκων στον Πτελεό σε ένα ελαιοπερίβολο. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλέον έχουμε πει πολλές φορές ότι ο λύκος υπάρχει υπερπληθυσμός στο λύκο. Αυτό οφείλεται και στον υπερπληθυσμό του αγριόχειρου, έτσι που είναι η κύρια τροφή του λύκου και το ακολουθεί από πίσω για να τραφεί, αλλά και στον υβριδισμό πλέον του λύκου, έτσι γιατί μιλάμε πλέον για λύκους οι οποίοι επιτίθονται και τρώνε σκυλιά, ποιμενικά, κυνηγόσκυλα, αυτά δηλαδή, που είναι στη φύση έξω. Αυτό σημαίνει ότι ένας λύκος άγριος, καθαρός, δεν θα μπορούσε να φάει ένα συγγενικό του. Δεν κανιβαλίζουν οι λύκοι. Τώρα αυτά οι λύκοι που κανιβαλίζουν μας δείχνουν ότι είναι ζώα τα οποία προέρχονται από υβριδισμό. Ίσως και εκεί οφείλεται και ο μεγάλος υπερπληθυσμός του λύκου. Δεν είναι ένα άγριο ζώο που δεν ξέρουμε τι αντίδραση θα έχει, έτσι, σε μια συνάντηση με έναν άνθρωπο. Ο κανόνας λέει ότι ο λύκος φοβάει τον άνθρωπο και άμα τον αντιληφθεί θα φύγει μακριά του, γιατί θέλει και αυτός την ησυχία του. Αλλά μιλάμε για ένα άγριο ζώο που δεν έχει στάνταρ, ας πούμε, συμπεριφορά, οπότε είναι δύσκολο να πούμε πώς θα αντιδράσει ένας λύκος απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το θεωρήσει σαν απειλή. Και να το... μια γέλη. Βέβαια, μια γέλη, ναι, που έχει και δύναμη, έτσι, γιατί καταλαβαίνω τα ζώα αυτά, όταν έχουν γέλη έχουν δύναμη μεγάλη. Τα τελευταία χρόνια πάντως οι λύκοι έχουν εμφανιστεί πιο κοντά στα αστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς κατεβαίνουν από τα ορεινά για την αναζήτηση τροφής. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την πανέμορφη καταπράσινη Σκόπελο, εκεί όπου το γλεντούν και καλά κάνουν. Καλοκαίρι έχουμε και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις καλά κρατούν. Κοντά μας φυσικά ο Νίκος Τζούμας. Νικόλα, καλησπέρα. Νικόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Σκόπελο. Καλησπέρα. Ξεκίνησε. Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά. Να πούμε ότι ξεκίνησε το 8ο φεστιβάλ του Παλαιολόγου, ένα φεστιβάλ το οποίο τα τελευταία 8 χρόνια διοργανώνεται εδώ στο νησί της Σκοπέλου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία 2 χρόνια το φεστιβάλ Διαμαντής Παλαιολόγος δεν διοργανωνόταν, πολύ απλά γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε όλες αυτές οι δραστηριότητες είχαν παύσει λόγω του κορονοϊού. Να πούμε ότι συμμετέχουν 14 χορευτικά συγκροτήματα από ολόκληρη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το Ιόνιο. 600 χορευτές θα παρελάσουν σε εισαγωγικά στη σκηνή αυτήν του φεστιβάλ. Δεν θα παρελάσουν, Νίκο, θα χορέψουν. Παρέλασαν όμως, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν ξεκινήσουν τα χορευτικά συγκροτήματα υπάρχει μία παρέλαση όπως γίνεται σε όλα τα νησιά. Σήμερα ξεκίνησε και εδώ στη Σκόπελο. Τώρα βέβαια είναι η επίσημη έναρξη. Πριν από λίγο μίλησε ο Δήμαρχος για το πόσο σημαντικό είναι αυτή η διοργάνωση που γίνεται εδώ στο νησί της Σκοπέλου. Και όπως είπες και εσύ, τώρα πλέον το βήμα δίνεται στους ίδιους τους ανθρώπους των χορευτικών συγκροτημάτων, στη ζωντανή έτσι, ορχήστρα που υπάρχει εδώ στη σκηνή για να ξεκινήσει το 8ο φεστιβάλ. Όπως διάβασα και στο ρεπορτάζ στο Σκιάθος Live, χιλιάδες είναι οι χορευτές και από πολλά σημεία της χώρας, έτσι. Οι χορευτές, να πούμε ότι είναι 600, αλλά οι επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ πέρα στο νησί της Σκοπέλου, δηλαδή οι συγγενείς, οι φίλοι που το συνδέουν έτσι και με τις διακοπές τους, τρίμε διακοπές, δεν είναι άσχημα εδώ στη Σκόπελο. Μια χαρά. Χιλιάδες πράγματι. Τα πλοία δηλαδή που έχουν έρθει εδώ στο νησί της Σκοπέλου
είναι με πληρότητα 100%. Να σας πούμε ότι εμείς με δυσκολία μπορέσαμε τελευταία στιγμή να κλείσουμε τα εισιτήριά μας. Οπότε θεωρώ ότι είναι και μια καλή έτσι, δυναμική για τον τουρισμό να έρθουν επισκέπτες, Έλληνες επισκέπτες από διάφορα μέρη της χώρας και να δουν αυτό το όμορφο νησί, το νησί της Κοπέλου. Το παραδοσιακό φεστιβάλ των παραδοσιακών χωρών, μάλλον Διαμαντής Παλαιολόγος, έχει γίνει θεσμός, Νίκο, έτσι, στην περιοχή. Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι το έχει αναλάβει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Πλέγμα που το διοργανώνει. Η κυρία Γκελέτου έχει βάλει την ψυχή της για αυτό το φεστιβάλ και έχει ενώσει όλες τις δυνάμεις του νησιού και από χορηγούς επικοινωνίας και από χορηγούς επιχειρήσεων και από ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο χώρο αυτή τη στιγμή, αλλά και δεκάδες εθελοντές από το νησί της Σκοπέλου που παίρνουν μέρος και βοηθούν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, είτε για να φιλοξενούν τους ίδιους τους χορευτές, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ στο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Να πούμε ότι γίνονται σεμινάρια, γνωρίζουν τις περιοχές της Σκοπέλου, πηγαίνουν στα μουσεία και εκεί περιηγούνται από ξεναχούς. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο για πολλούς ανθρώπους εδώ και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους της Σκοπέλου που φεύγουν για λίγο από τις δουλειές τους για να φιλοξενήσουν όσο καλύτερα γίνεται και όσο καλύτερα μπορούν για το νησί της Σκοπέλου αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη της χώρας. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται Κυριακή. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι τριήμερο, έτσι. Ακριβώς, είναι τριήμερο, την Κυριακή ολοκληρώνεται με ακόμη μία έτσι θα λέγαμε φιέστα, φινάλε δηλαδή του φεστιβάλ. Να πούμε ότι σήμερα πρώτη μέρα θα υπάρχει και ένα πάρτι στο λιμάνι της Σκοπέλου, στον Πράσινο Φάρο, όπου θα κυριαρχήσει η AIDS μουσική και όχι μόνο η παραδοσιακή. Α, καλά περνάς Νικόλα από ό,τι κατάλαβα δηλαδή. Εγώ μεταξύ δουλειάς και διασκέδασης μπορώ να πω ότι περνάω μια χαρά. Τώρα βέβαια να σας δώσω εικόνα. Μπορούμε λίγο να δούμε την εικόνα. Τώρα από δίπλα μου θα περάσει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου. Να, βλέπετε τώρα εδώ. Πολύ ωραία. Μπροστά, σε λίγο στην κάμερα. Να πάρουμε μια γεύση από Σκόπελο, ναι. Έτσι, να πάρετε μια γεύση εδώ από τον φεστιβάλ που ξεκινάει. Θα δείτε βέβαια περισσότερα πλάνα και θα έχουμε έτσι περισσότερες εικόνες, όμορφες εικόνες παράδοσης χρωμάτων έτσι. Εδώ από το νησί της Σκοπέλου. Έτσι. Νίκο, φαντάζομαι στο πανέμορφο νησί έχουν καταφτάσει ήδη πολλοί τουρίστες. Είμαστε στις αρχές Ιουλίου, αλλά μιλώντας και με τον Δήμαρχο προχθές, πάει καλά τουριστικά το πράγμα στη Σκόπελο. Ναι, βέβαια να πούμε ότι τώρα η Σκόπελος βρίσκεται έτσι σε μεγάλες πληρότητες. Αυτή την περίοδο που οι περισσότεροι μαθητές πλέον έχουν ολοκληρώσει τις μαθητικές τους έτσι υποχρεώσεις, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η Σκόπελος, εκτός ότι φιλοξενεί από όλα τα κράτη που έρχονται και προσγειώνονται άνθρωποι και επιβάτες στο αεροδρόμιο της Κιάθου, κυρίως είναι οι Έλληνες αυτοί που έρχονται εδώ στο νησί της Σκοπέλου. Να πούμε ότι το δρομολόγιο αυτό που έρχεται από Θεσσαλονίκη, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουλίου κυριαρχούν οι επιβάτες που ταξιδεύουν μέχρι και τη Σκιάθο, από αυτή την περίοδο πλέον μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι και εκεί που λόγια θα συνεχίσει να υπάρχει, πλέον έρχονται περισσότεροι στη Σκόπελο, γιατί οι Έλληνες δεν βρίσκουν και βέβαια λόγω πληρότητας στο νησί της Σκιάθου τη δυνατότητα να μείνουν, οπότε το νησί της Σκοπέλου είναι αυτό που είναι ο επόμενος σταθμός τους. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνεις λίγο να υποχωρήσεις τώρα, να πάρουμε μια τελευταία γεύση από τους σκοπελίτες που χορεύουν και να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό Έτσι σας αφήνουμε με ωραίες εικόνες. Έτσι.
Και να ήμασταν και εμείς εκεί, στις βόρειες σποράδες της Πανέμορφης. Να, μια καλή πρόταση για το καλοκαίρι. Εμείς πάλι πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας, συνέβη και αυτό στη Χαλκιδική. 75χρονος πυροβόλησε εναντίον τριών νεαρών 15 έως 17 ετών. Ο λόγος τους ενοχλούσε, τον ενοχλούσαν λόγω του ότι και τα τρία τα παιδιά μαζί με άλλη παρέα παίζανε και έκαναν φασαρία. Όπλο εναντίον τριών ανηλίκων σήκωσε ένας 70χρονος στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική, όταν σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στο φερόμενο ως δράστη και τους τρεις νεαρούς που έπεσαν κοντά στο σπίτι του. Στη συνέχεια πήρε το κυνηγητικό όπλο του και πυροβόλησε εναντίον τους. Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ήδη έχουν πάρει εξιτήριο, ο τρίτος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους. Όπως προέκυψε, για το κυνηγητικό όπλο, ο 70χρονος δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το όπλο πάντως κατασχέθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, ενώ η ίδια η υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής έχει αναλάβει για την προανάκριση. Μια άσχημη είδηση που μας έρχεται τώρα από την Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκε σήμερα τραγωδία, καθώς ένας 40χρονος πυροσβέστης έφυγε από την ζωή την ώρα του καθήκοντος. Ο 40χρονος είχε μεταβεί με άλλους πυροσβέστες σήμερα το απόγευμα στη συμμαχική οδό για φωτιά σε ξερά χόρτα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thesfestival.gr, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς, ο πυροσβέστης υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη άμεσα στο σημείο. Πλήρωμα του ασθενοφόρου έκανε κάρπα στον 40χρονο για να τον επαναφέρει στη ζωή, όμως οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, ένα νέο πρόγραμμα εργασίας για άνεργους μετανάστες ξεκίνησε να λειτουργεί από τη Δημοτική Αρχή Λάρισας. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος κυρία Απρίλη. Ξεκινά από τον Δήμο Λαρισαίων ένα νέο πρόγραμμα στήριξη ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι μετανάστες για να βρουν εργασία. Πρόκειται για το πρόγραμμα One Stop Shop. Ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, θέτει σε λειτουργία το έργο One Stop Shop. Πρόκειται για την υπηρεσία μιας τάσης για έβρεση εργασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σε πρόσφυγες, σε αιτούντες άσυλο, σε δικαιούχους διεθνής προστασίας. Και έχουμε μπει στη διαδικασία με την υπεύθυνη του έργου, έχουν ξεκινήσει όλες οι προεργασίες προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τους ωφελούμενους, καθώς και με τις επιχειρήσεις και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή τη στιγμή απομένει μόνο η παρέμβασή μας στη δομή του Κουτσόχερου, γιατί θα πρέπει να ζητηθεί άδεια παρέμβασης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι δικαιούχοι είναι αιτούντες ασύλου καθώς και μετανάστες. Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των ωφελουμένων με την τοπική αγορά εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την έβρεση εργασίας και απασχολησιμότητάς τους. Ήδη το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά, ενώ αναμένεται η άδεια παρέμβαση στη δομή φιλοξενίας στο Κουτσόχυρο από το αρμόδιο Υπουργείο. Με 14, σε σύνολο 15 εδρών, αναδείχθηκε νικήτρια της θεσινής εκλογικής αναμέτρησης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, η παράταξη του Ενωτικού Εμπορίου. Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε σε ποσοστό 70%, με τον κύριο Οντόπουλο να δηλώνει ικανοποιημένος για την προσέλευση στις κάλπες.
Σάρωσε στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου που πραγματοποιήθηκαν χθες η παράταξη νοτικό εμπόριο. Ενώ μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κ. Σοντόπουλος έκοψε πρώτο στο νήμα των ψήφων, συγκεντρώνοντας 147. Πιο ειδικά η παράταξη νοτικό εμπόριο καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο 14 έδρες και μια παίρνει αγωνιστική συνεργασία εμπόρων. Ολοκληρώθηκε χθες η εκλογική διαδικασία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Οι κάλπες, οι οποίες ανοίξαν στις 8.30 το πρωί και κλείσαν στις 9 η ώρα, ανέδειξαν την παράταξη ενωτικό εμπόριο σαν την νικήτρια των εκλογών, η οποία παράταξη κατέλαβε 14 έδρες από τις 15 και μία έδρα κατέλαβε η αγωνιστική συνεργασία εμπόρων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την συμμετοχή των εμπόρων στην εκλογική διαδικασία, η οποία συμμετοχή έφτασε στο 70%. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές το νούμερο για τα δεδομένα του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχθηκαν και 6 αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και οι 6 αντιπρόσωποι είναι από την παράταξη Ενωτικό Εμπόριο, όπως επίσης εκλέχθηκαν και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πάλι από την παράταξη του Ενωτικού Εμπορίου. Την επόμενη εβδομάδα θα συγκροτηθούμε σε σώμα στον Εμπορικό Σύλλογο, θα συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικότερα έχουμε μπροστά μας μια τριετία που υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και γενικότερα πάρα πολλά θέματα τα οποία θα κληθούμε σαν διοίκηση να αντιμετωπίσουμε, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Εθνικό με την έννοια του συνδικαλιστικού μας ρόλου για τα προβλήματα και για τα νομοσχέδια τα οποία έχει να περάσει η κυβέρνηση την καινούργια περίοδο, και αρκετά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας και αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή είναι να σηκώσουμε γρήγορα τα μανίκια, να πιάσουμε δουλειά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία είναι αρκετά και σε τοπικό επίπεδο να οργανωθούμε και να πραγματοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Από κάθε συνδυασμό τακτικά μέλη του ΔΣ πάντως εκλέγονται οι Οντόπουλος, Νικολός, Σαμουηλίδης, Σακελάρης, Ζάντζος, Σαντιαλιάνης, Χριστοδουλιάς, Αβαριτσιώτης, Λαριγκάκης, Φαρμάκης, Βούλγαρη, Γάτος, Μαγαλιός, Πελεκούδα, Γαρδικλής. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την κατάθεση του μηχανογραφικού. Όλοι οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν, να γράψουν τις επιλογές των σχολών τους. Να δούμε το ρεπορτάζ, να ενημερωθούμε για το πότε λήγει η προθεσμία. Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων έτους 2023. Οι υποψήφοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους, password που έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.mindu.gov.gr και να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο Μη Δέλτα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο Π Μη Δέλτα για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Οι διαδικασίες για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων έτους 2023 λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Στο κάδρο της μεγάλης και όχι μόνο οθόνης έχει μπει τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερο τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στις επιλογές σκηνοθετών, να γυρίσουν κάποια ταινία στην περιοχή μας, είτε με ξένες παραγωγές, είτε και ελληνικές. Μάλιστα, πολλά σύριαλ, τα οποία θα βγουν από Σεπτέμβρη στα αθηναϊκά κανάλια και στους δέκτες όλων μας, θα γυριστούν σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία έχει γίνει ο τόπος που πάρα πολλοί σκηνοθέτες είτε του εξωτερικού είτε από τη χώρα μας επιλέγουν πανέμορφα σημεία και ιδανικά για τα γυρίσματα ταινιών. Πολλές κινηματογραφικές παραγωγές έχουν επιλέξει τη Θεσσαλία, έχουν επιλέξει τους προορισμούς της Θεσσαλίας, τα φυσικά τοπία της Θεσσαλίας, για να κάνουν τα γυρίσματά τους. Και αυτό έγινε μετά από πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που κάνουμε σαν Film Office Θέσσαλη, σαν το γραφείο που είμαστε διευκολύσεων οπτικοακουστικών παραγωγών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Παραγωγών της Ελλάδος, το ΕΚΟΜΕ, και σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε καταφέρει και έχουμε στείλει κάποια βίντεο σε location managers, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν τοποθεσίες βλέποντας κάποιο σενάριο, και αυτό αρχίζει και ανταποκρίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα γυρίσματα και βγαίνει η ταινία του Matt Dillon που είχαμε στο Τρίκερι τον περσινό Οκτώβρη. Ξεκινάνε γυρίσματα η σειρά The Castaways στο Πήλιο, μια συνεργασία της Paramount και του BBC με πολλούς γνωστούς ηθοποιούς και τον Jason Statham. Ξεκινάει γυρίσματα στην Παλαιοκαριά, στα Τρίκαλα, η σειρά Η Μάγισσα του Αντένα
με γνωστούς ηθοποιούς, είναι σκηνοθέτης ο Λευτέρης ο Χαρίτος και όλο το cast των ηθοποιών από τις Άγριες Μέλισσες, και ετοιμάζει την ερχόμενη εβδομάδα να κάνουν ρεπεράζ για μια σειρά του Νίκου του Απεραθήτη, του σκηνοθέτη. Είναι ο σκηνοθέτης που έχει στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή τη σειρά «Το Βραχιόλι της Φωτιάς». Ξεκινάνε να κάνουν ρεπεράζ στην περιοχή του Τυρνάβου και του Δήμου της Αλασσόνας και του Δήμου Λαρισαίων. Στη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας μπορεί κανείς να κάνει αίτηση ώστε να εργαστεί σε αυτές τις ταινίες, είτε κινηματογραφιστές είτε τεχνικοί. Θέλω να επιθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι λειτουργεί το Μητρό Επαγγελματιών Οπτικοακουστικών Παραγωγών στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας που ασχολείται με οπτικοακουστικές παραγωγές να μπει να δηλώσει, ώστε εμείς αυτό κάθε φορά την επικαιροποιημένη λίστα τη στέλνουμε στις παραγωγές να κάνουν χρήση επαγγελματιών εδώ από την περιοχή μας, και για ενδυνάμωση των επαγγελματιών των δικών μας, αλλά και διευκόλυνση δικιά τους όσον αφορά τα έξοδα μετακίνηση όταν φέρνουν προσωπικό από άλλες χώρες. Από την ταινία «Μαμά Μία» μέχρι σειρές του Μανούσου Μανουσάκη, η Θεσσαλία έγινε γνωστή ανά τον κόσμο, φέροντας εκατοντάδες τουρίστες στην περιοχή μας. Το επίκεντρο του Πανελλήνιου ενδιαφέροντος όσον αφορά τον αθλητισμό θα βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Βόλο, καθώς έχουμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου το Σαββατοκύριακο, 8 και 9 Ιουλίου. Μεγάλη στάρ των αθλητικών γεγονότων, όχι μόνο σε Πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο της περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που η πόλη της Μαγνησίας θα φιλοξενήσει την κορυφαία πανελλήνια διοργάνωση σε ένα στάδιο το Πανθεσσαλικό, που μπορεί να κατασκευάστηκε αρκετά χρόνια πριν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει φιλοξενήσει ανάλογο γεγονός. Το 2021 και το 2022 έγινε στο Βόλο το Πανελλήνιο K18, ενώ το 2020 η συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος. Η 101η στάση των ανδρών και η 87η των γυναικών θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αφού εκεί θα είναι οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες. Το πρωτάθλημα έχει φιλοξενηθεί άλλες 5 φορές στη Θεσσαλία με τα Τρίκαλα να έχουν την τιμητική τους για 5 χρονιές. Ιδιαίτερο κύρος για τα σωματεία έχει η κατάκτηση της κορυφής στη σημαντικότερη διοργάνωση της χώρας. Η νίκη στη βαθμολογία αποτελεί σημαντικό έπαθλο για τα σωματεία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή αυτό το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουλίου να φιλοξενούμε στην πόλη μας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Στίβου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας όσον αφορά τον κλασικό αθλητισμό. Πάνω από 1.200 εμπλεκόμενοι αθλητές, προπονητές, συνοδοί κτλ. Θα βρίσκονται στην πόλη μας. Όλα τα μεγάλα αστέρια της Ελλάδος στο Στίβο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Ολυμπιονίκες μας, να αναφέρω μερικούς, ο Τεντόγλου, η Στεφανίδη, ο Καραλής, η Κυριακοπούλου, ο Ντριψιώτη, θα βρίσκονται στο Βόλο, υπόσχονται μεγάλες επιδόσεις και αρκετά καλό θέαμα. Είναι μια, πιστεύω, πολύ μεγάλη διοργάνωση, η οποία με βήμα-βήμα από τότε που πήραμε το Πανθεσσαλικό και ήταν επιλογή του Δημάρχου να κυνηγάμε τέτοιες διοργανώσεις, καταφέραμε και ήρθαμε σε μια συμφωνία με το ΣΕΓΑΣ να έρθει αυτή η μεγάλη διοργάνωση στην πόλη μας. Να καλέσουμε τον κόσμο να γεμίσει όσο περισσότερο γίνεται το Πανθεσσαλικό. Το θέμα σίγουρα θα είναι πλούσιο. Να δείξουμε ότι σαν πόλη αγαπάμε τον αθλητισμό. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει και με όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τις υπόλοιπες. Να συμμετάσχουμε, να χαρούμε, να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δείξουμε το καλό πρόσωπο της πόλης. Η είσοδος στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα είναι ελεύθερη πάντως για τους φίλους του Στίβου. Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες Phaethon Sky Race στο μυθικό βουνό των θεών στον Όλυμπο με εκατοντάδες αθλητές του ορεινού τρεξίματος. Με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλη τη χώρα και τον κόσμο θα διεξαχθεί και φέτος ο αγώνας Phaethon Sky Race Απόστολος του Ρέκα στην ερχόμενη Κυριακή 9 Ιουλίου στην ορεινή κοινότητα Κοκκινοπυλού του Δήμου Ελασσόνας στους πρόποδες του Ολύμπου. Μία ξεχωριστή διεθνής διοργάνωση μοναδική στο μυθικό βουνό του Ολύμπου, που γίνεται χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων Phaethon Ολύμπους, που είναι ακούραστοι και δημιουργικοί στο να βελτιώνουν τον αγώνα αυτό και να τον ανεβάζουν χρόνο με το χρόνο. Με 500 συμμετοχές από όλο τον κόσμο γίνεται ο Phaethon Sky Race σε υψόμετρο από
1.800 έως 2.520 μέτρα, ακολουθώντας το αρχαίο εμπορικό μονοπάτι, το οποίο πήγαινε από τον Κοκκινοπυλό στην Πέτρα, και ένας αγώνας ξεχωριστός, μοναδικός, στον Όλυμπο. Ο Δήμος Ελασσόνα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το Σωματείο Φαέθων Ολύμπους Μάραθον, δηλώνει για ακόμη μία φορά, σε μια μεγάλη διοργάνωση που διεξάγεται στο μυθικό βουνό του Ολύμπου, παρόν, ένας αγώνας που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή του Κοκκινοπυλού. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας επισκέπτες από όλο τον κόσμο, και μέσω του αγώνος που η διαδρομή του διασχίζει το Παρθένο δάσος Κοκκινοπυλού θα γίνουν ευρύτερα γνωστές περιοχές στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ο αγώνας διεξάγεται και φέτος με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ελασσόνας, δύο μοναδικές διαδρομές απόσταση 23 χιλιόμετρων και 14 αντίστοιχα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές ορεινού δρόμου με αφετηρία όλων των διαδρομών την κεντρική πλατεία Κοκκινοπυλού. Το μεγάλο ραντεβού 9 Ιουλίου στο Κοκκινοπυλό Ελασσόνας, στον 12ο Φαέθο Sky Race, με τις τελικές μετρήσεις έχουμε πάνω από 500 αθλητές και από το εξωτερικό, γιατί ο αγώνας είναι διεθνής, δηλαδή μετράει στην ευρωπαϊκή βαθμολογία ορεινού τρεξίματος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δύο διαδρομές, μία 23 χιλιόμετρα μέχρι τα 2.520 μέτρα, μία μικρότερη στο δάσος του Κοκκινοπλού στα 14 χιλιόμετρα 400 μέτρα υψομετρικής. Οι αθλητές θα απολαύσουν δύο μαχευτικές διαδρομές σε υψόμετρο έως 2.600 μέτρα, μέσα από ορεινά μονοπάτια, παράμιλου κάλους και φυσικής ομορφιάς. Τέλος, να οπλιστούμε με υπομονή, λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί έρχεται καύσωνας διάρκειας 10 ημερών με πάνω από 40 βαθμούς από την εβδομάδα που μας έρχεται. Για έναν καύσωνα έντονο διάρκειας 10 ημερών με θερμοκρασίες από 40 βαθμούς και πάνω στα ηπειρωτικά. Έκανε λόγο σήμερα ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με τον καιρό να αλλάζει προς το χειρότερο την ερχόμενη εβδομάδα, αφού ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει αρκετά. Ειδικότερα, ο κ. Γιαννόπουλος είπε ότι από τις 12 με 13 Ιουλίου πρώτος καύσωνας θα σαρώσει τη χώρα για ημέρες. Προς το παρόν δεν μπορούν να προβλέψουν τη διάρκειά του, όμως φαίνεται πως θα διαρκέσει με τα τωρινά στοιχεία τουλάχιστον τις 22 Ιουλίου. Χθες η υπηρεσία Κοπερνικούς έκρουσε τον κίνδυνο και παράλληλα αποκάλυψε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός μέχρι στιγμής που έχει καταγραφεί ποτέ. Όσον αφορά στο προσεχές διήμερο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι το Σάββατο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στο Βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Την Κυριακή, στα ανατολικά και κυρίως στα ηπειρωτικά, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Εγώ πάλι σας εύχομαι να περάσετε δροσερά για το καλοκαίρι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καλό σας βράδυ.